Έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου και υπεύθυνος του Ριζοσπάστη από τη μεριά του ΚΚΕ. Κύριε Παπασταύρου, καλή σας ημέρα. Να με συγχωρείτε πολύ για την αναμονή, αλλά ειδικά αυτό το τραγούδι δεν μπορούσα να το κόψω. Μου θυμίζει και τα νιάτα μου. Έτσι κάναμε διακόπες. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι με ένα sleeping bag να κάνουμε για την υπόλοιπη ζωή μας. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα και στα πολιτικά. Κορονοϊός. Ναι. Και ξέρετε, τι μου ήρθε στο μυαλό όταν είδα όλα αυτά? Ένα από τα πράγματα που κανονίζαμε τη σημερινή συνέντευξη μαζί, λέω, αναφέρομαι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Είναι ένας πολιτιστικός θεσμός πια που ξεπερνάει μέσα στα χρόνια τα στενά όρια ενός κόμματος. Και σκέφτομαι πώς θα γίνει φέτος αυτό. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν πριν πάμε σε αυτό, νομίζω ότι έχει μια αξία να σχολιάσουμε. Βεβαίως, λίγο. Βεβαίως θα το σχολιάσουμε, έχουμε άπλετο χρόνο, μην ανησυχείτε καθόλου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα ζήτημα που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι η προσπάθεια που έχει γίνει από την αρχή της πανδημίας η κυβέρνηση να στρέψει το ζήτημα όλο στην ατομική ευθύνη. Ναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα να καταστήσει υπεύθυνο τον λαό, τους εργαζόμενους και τη συμπεριφορά τους, να το πω έτσι, σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Ναι. Χωρίς βέβαια εμείς να υποτιμάμε σε καμία περίπτωση έτσι, ζητήματα που αφορούν την ανάγκη το να παίρνονται μέτρα προστασίας, να υπάρχουν αποστάσεις, μάσκες και τα λοιπά, με τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να διαφωνήσει ή να έχει άλλη γνώμη. Όμως θεωρούμε ότι είναι πολύ υποκριτική αυτή η προσπάθεια και ουσιαστικά έχει σαν στόχο να κρύψει κάτω από το χαλί τις δικές της ευθύνες σαν κυβέρνηση, η σημερινή, αν θέλετε και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, για την κατάσταση πρώτα απ' όλα που υπάρχει στον τομέα της υγείας, το οποίο, αν θέλετε, αυτή την περίοδο είναι έξω από το πλάνο. Δηλαδή δεν συζητάει κανένας, ας πούμε, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δομές υγείας να υποδεχθούν μια πιθανότητα ενός δεύτερου, ίσως και πιο μεγάλου κύματος πανδημίας. Τη στιγμή μάλιστα που οι καταγγελίες εργαζομένων στα νοσοκομεία, εμείς δεχόμαστε κάθε μέρα στο Ριζοσπάστη και γράφουμε γι' αυτό τέτοιες καταγγελίες σωματείων, εργαζομένων σε νοσοκομεία που αποτυπώνουν ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Υπάρχει γύμνια, μεγάλη γύμνια. Λοιπόν, ένα λοιπόν το κρατούμενο είναι αυτό. Ένα δεύτερο το κρατούμενο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις στην πολιτική διαχείριση της κυβέρνησης, οι οποίες, αν θέλετε, δημιουργούν, αν θέλετε, και ένα κλίμα σε ένα κόσμο αυτό της χαλαρότητας και της, πώς το λένε, απέναντι σε ορισμένα μέτρα. Δηλαδή, όταν από τη μία πλευρά καλείται ο κόσμος, του κουνάν το δάχτυλο, ότι είσαι υπεύθυνος, εσύ έχεις την ευθύνη ότι θα κολλήσεις τον διπλανό σου, έτσι. Ναι. Και την ίδια στιγμή αυξάνεται η πληρότητα στα πλοία από το 60 στο 80 και 85%. Όταν την ίδια στιγμή έχουν χαλαρώσει πρωτόκολλα υγειονομικά, έτσι, που υπήρχαν σε σχέση με όσους έρχονται από το εξωτερικό κτλ., καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πράγμα που δημιουργεί και συγχύσεις και προβλήματα και σοβαρές αντιφάσεις, τις οποίες και ένας κόσμος τις αντιλαμβάνεται κάπως. Εμείς βέβαια δεν θεωρούμε ότι αυτές οι αντιφάσεις δεν έχουν εξήγηση, έτσι. Ναι. Θεωρούμε ότι έχουν εξήγηση. Η, δηλαδή, οποία είναι... η οποία είναι ότι αν κριτήριο της διαχείρισης της πανδημίας είναι το πώς θα βγουν από αυτή την ιστορία αλόβητοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ιδιαίτερα στον τουρισμό, στις μεταφορές και τα λοιπά, είναι λογικό να μην εστιάζει στο θέμα σε μέτρα που μπορεί. Σωστό ακούγεται αυτό που λέτε, κύριε Παπασταύρου. Να χτυπήσουν τα κέρδη αυτών των ομίλων. Ναι, κύριε Παπασταύρου, αλλά σωστό. Να σου λένε εσένα ότι κοίταξε να δει, εσύ φταίς, ας πούμε, άμα κολλήσει ο διπλανός. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ακούγεται μάλλον σωστό. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά έχω να σας πω ότι δεν υπάρχει τουρισμός. Δηλαδή στα πλοία
Λίγοι είναι. Τώρα αυτές τις μέρες ό,τι βλέπουμε περισσότερο. Ναι. Δηλαδή εγώ πριν από 15 μέρες που ταξίδεψα, άδεια ήταν τα πλοία. Άδεια είναι τα νησιά. Δηλαδή ακούγεται λογικό αυτό που λέτε, εάν υπήρχε πολύ μεγάλος τουρισμός και έτσι ενισχυόντουσαν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που βεβαίως απόλυτο σκοπό έχουν μόνο το κέρδος. Συμφωνώ απολύτως με εσάς. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Ναι. Τουρισμός μπορεί να μην υπάρχει όσο υπήρχε παλιότερα. Όμως τα μεγάλα μονοπόλια στον τουρισμό, έτσι, κρατάνε τις τιμές ψηλά, θεωρούν για παράδειγμα ότι είναι καλύτερο να έχουν, να δουλεύουν με το 30% ή, με το, ή να κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν τους συμφέρει. Αντί να δουλέψουν. Ναι. Γιατί πρωταρχήν έχουν καβάτζα κερδών, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν είναι ότι απλά δεν τους συμφέρει, έχουν καβάτζα κερδών. Εννοείται ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν θα κινδυνεύσουν. Έχουν καβάτζα κερδών. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τουρισμό τα προηγούμενα χρόνια έχουν βγάλει τα ντερά τους, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουν πάρα πολλά κέρδη. Δεν έχουν πρόβλημα να κλείσουν μια χρονιά. Πολύ περισσότερο δε που τόσο η κυβέρνηση όσο και όλο το προηγούμενο, αν θέλετε, νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε, τους δίνει πάρα πολύ μεγάλα εργαλεία να τσακίσουν τους εργαζόμενους σε αυτούς τους χώρους, και από εδώ δεχόμαστε καταγγελίες συνέχεια για το τι κατάσταση επικρατεί στους χώρους δουλειάς από πλευρά συνθήκες εργασιακές κτλ. Έτσι. Και που αυτό τους δίνει τη δυνατότητα, πώς το λένε, να συνεχίζουν να βγάζουν κέρδη ακόμα και με πολύ λιγότερο κόσμο, παραβιάζοντας όμως τα υγειονομικά πρωτόκολλα, παραβιάζοντας εργασιακές σχέσεις και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, για να δούμε άλλη μια αντίφαση, έχει το γεγονός ότι το 50% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές. Λόγω οικονομικών λέτε. Λόγω οικονομικών. Ναι, ναι. Το 50% σύμφωνα με μελέτη της Eurostat για το 2019. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο είναι για το 2020. Δηλαδή την ίδια στιγμή που κλείνουν ξενοδοχεία, που η πληρότητα είναι στο 20% και στο 30%, υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι δεν μπορούν να σκεφτούν καν το δικαίωμα των διακοπών. Και αυτό είναι μια αντίφαση μιας οικονομίας που λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος. Αυτό λέμε εμείς. Ναι. Έτσι, το οποίο. Λοιπόν, για να έρθω όμως και στο αρχικό σας ερώτημα. Έτσι. Ναι, δεν το είπα μόνο και μόνο για το φεστιβάλ της Κυνακή του Οδηγητή, προς Θεό, έτσι, αλλά σας είπα ότι είναι ένας πολιτιστικός θεσμός. Είναι λογικός ο προβληματισμός, έτσι. Δεν υπάρχει ζήτημα. Όμως, και δεν θα ήθελα να το παρεξηγήσετε, ήταν πραγματικά ειλικρινής ερώτηση. Σε αντίθεση με τις αντιφάσεις, αν θέλετε, που δείχνει και η κυβερνητική διαχείριση στο ζήτημα, τόσο εμείς σαν κόμμα, όσο και το εργατικό λαϊκό κίνημα, απέδειξε και στις προηγούμενες, την προηγούμενη περίοδο, ότι μπορεί να πραγματοποιεί εκδηλώσεις και με μαζικό χαρακτήρα, τηρώντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Να σας θυμίσω, ξεκινάω από το εντάξει, που έμεινε κάπως στην ιστορία, ας πούμε, τη διαδήλωση που έγινε την Πρωτομαγιά. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Άλλοι σταθμοί κινητοποιήσεων που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα και συλλαλητήρια του κόμματος και συλλαλητήρια του εργατικού λαϊκού κινήματος με αφορμή με αφορμή το νομοσχέδιο. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, για τις διαδηλώσεις αλλά και άλλων μικρότερων σωματείων υπάρχει το αντιμπεριαλιστικό δήμερο της ΚΝΕ που έγινε περίπου πριν ένα μήνα. Και σε αυτό έχετε δίκιο, με πολύ μεγάλη προσοχή. Με πολύ μεγάλα μέτρα προστασίας. Και πολύ αυστηρά μέτρα και προστασίας. Πολύ αυστηρά. Βέβαια. Που μπορεί, άρα λέω, θέλω να πω ότι υπάρχει μια πείρα την οποία εμείς, η ΚΝΕ, την αξιοποιούμε και θα την αξιοποιήσουμε, έτσι, στην προσπάθεια να οργανώσουμε το φεστιβάλ σας. Το φεστιβάλ μόνο το φεστιβάλ, γιατί μπροστά μας έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Βέβαια. Γιατί κοιτάξτε, η ατζέντα η αντιλαϊκή είναι μπροστά μας, έτσι. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε μέτρα καινούργια τα οποία έρχονται. Είδατε το πόρισμα Πισαρίδη, ας πούμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, που δείχνει το εργατικό λαϊκό κίνημα τι θα κάνει. Πάντως είναι γεγονός. Εμείς θυμίζουμε ότι εμείς ρίξαμε το σύνθημα ότι οι μάσκες δεν σημαίνει φημωμένα στόματα, έτσι. Έτσι, δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει το εργατικό λαϊκό κίνημα ή η πολιτική δράση
να περιοριστεί. Άλλο να προσαρμόσει, να πάρει υπόψη ότι έχει, ότι πρέπει να πάρει ορισμένα μέτρα προστασίας, ιστορίες κτλ. Αλλά όχι σε καμία περίπτωση ο περιορισμός, έτσι, της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης. Μάλιστα. Κύριε Παπασταύρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που και είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.